δεν υπάρχει άλλη οδό παρά μόνο η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου. Και βασικό άξονα του σχεδίου αυτού είναι η κατασκευή των κλειστών δομών. Και αυτό είναι πρωτίστω προ όφελο των τοπικών κοινωνιών. Και αυτό διότι η δημιουργία κλειστών κέντρων, πρώτον, θα βάλει τέλο στι σημερινέ άναρχε ανοιχτέ δομέ και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτέ. Δεύτερον, θα περιορίσει τα φαινόμενα παραβατικότητα και θα τονώσει το αίσθημα ασφάλεια των πολιτών. Κανένα Κανένα δεν θα μπορεί να βγαίνει όποτε θέλει, αλλά μόνο κατόπιν σχετική άδεια. Και από την άδεια αυτή θα εξαιρούνται όσοι έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά. Όσοι είναι προ επιστροφή και όσοι αφορούν τι νέε αφήξει. Επιπλέον, οι δομέ θα είναι κλειστέ το βράδυ. Τρίτον, οι κλειστέ δομέ θα είναι μακριά από τον αστικό ιστό. Αυτό θα συμβάλλει στην αποκατάσταση τη ηρεμία και την τόνωση τη οικονομική και τουριστική δραστηριότητα των νησιών. Σημειώνεται ότι θα δοθεί η δυνατότητα δημιουργία καταστημάτων κοντά στι κλειστέ δομέ, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι διαμένοντε σε αυτέ. Τέταρτον, οι κλειστέ δομέ θα έχουν πρωτοβάθμια υπηρεσία υγεία, γεγονό που αφενό θα καλύψει τι άμεσε ανάγκε όσων φιλοξενούνται σε αυτέ, και αφετέρου θα αποσυμφορήσει τα νοσοκομεία των νησιών. Πέμπτον, οι κλειστέ δομέ θα λειτουργήσουν με προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί με βασικό κριτήριο την εντοπιότητα. Έκτον, οι κλειστέ δομέ θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Για όσου βρίσκονται στην Τουρκία και σχεδιάζουν να μπουν παράνομα στη χώρα μα, αφού θα συμβάλλουν μαζί με τι νέε διαδικασίε ασύλου στην αύξηση και την επίσπευση των επιστροφών. Η Ελληνική Δημοκρατία, η UEFA και η FIFA δεσμεύονται από κοινού για την υγεία ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και για την προστασία των αθλητικών αξιών στην Ελλάδα, οι οποίε υπονομεύονται από τη βαθιά κρίση του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Μετά από 20 χρόνια προσπαθειών, αρκετών αναβολών και απογοητεύσεων, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη άνοιξε τι πύλε του. Αρχικά για του δημοσιογράφου και τα σχολεία και από τι 28 Φεβρουαρίου στο κοινό με ελεύθερη είσοδο για ένα μήνα. Με το του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το κτίριο του Μουσείου, που ανήκει σήμερα στην Αττικό Μετρό, θα περάσει στην ιδιοκτησία του ίδιου του Μουσείου. Επίση, θα αυξηθεί ο προπολογισμό του Μουσείου έτσι ώστε να ενισχυθεί το καλλιτεχνικό του έργο. Κλείνω με μια βαθιά υπόκληση στην Κυκή Δημουλά, τη μεγάλη Ελληνίδα ποιήτρια που αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη. Η κηδεία τη θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη Παρουσία του Πρωθυπουργού στο πρώτο Νοικοταφείο Αθηνών.